κυβέρνηση συνηθίζει να πανηγυρίζει, αλλά πολύ σύντομα μετά μιλάει για αυταπάτες, για ψέματα, για ψευδαισθήσεις, για λάθος υπολογισμούς. Η δε γραβάτα, η κόκκινη γραβάτα, έχει κοστίσει στη χώρα 2 αχρία στα μνημόνια, τουλάχιστον 86 δισεκατομμύρια ευρώ κόστος, μεγάλη απώλεια σε ΑΕΠ, λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα στις τσέπες των πολιτών, κεφαλαιακούς περιορισμούς, απώλεια καταθέσεων, αύξηση των οφειλών των πολιτών σε φορείς και ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό είναι το κόστος της διακυβέρνησης και των πειρασματισμών του κ. Τσίπρα. Η δική μας άποψη καταγράφεται στην ίδια την απόφαση του Eurogroup. Η χώρα μπαίνει σε ένα αυστηρό καθεστώς εποπτείας, όπως λέγεται ενισχυμένη εποπτεία, που καμία άλλη χώρα που βγήκε από τα προγράμματα δεν μπήκε. Η χώρα αναλαμβάνει κάποιες θετικές ρυθμίσεις για το χρέος, που όμως είναι πολύ λίγες για το κόστος που συσσωρεύτηκε τα τελευταία 3 χρόνια, και οι οποίες συνδέονται δυστυχώς με όρους και προϋποθέσεις που δεν υπήρχαν καν στην απόφαση του 2017. Η χώρα παίρνει 15 δισεκατομμύρια ευρώ δόση, εκ των οποίων ούτε ένα ευρώ δεν κατευθύνεται στην πραγματική οικονομία. Και δυστυχώς περίπου 24 δισεκατομμύρια ευρώ από το δάνειο του τρίτου μνημονίου δεν αξιοποιείται από τη χώρα εποφελία των πολιτών της. Είναι προφανές συνεπώς ότι το μείζον θέμα από εδώ και πέρα είναι πως θα βγούμε από την κρίση με βιώσιμο τρόπο, επιτυγχάνοντας υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Αυτά μόνο μια κυβέρνηση, η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να τα διασφαλίσει.